Ναι, ναι. Θα περίμενε κανείς μετά την τρίτη συνεδρία της Επιτροπής, πέρα από την κριτική που γίνεται από την αντιπολίτευση και καλοδεχούμενη κριτική, να καταλάβουμε και τι αντίληψη έχει η αντιπολίτευση ή το κάθε κόμμα διαφορετικά για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει ενδιαφέρον ότι κανένας μα κανένας δεν έχει δεσμευτεί όχι μόνο σε μία συγκεκριμένη άποψη αλλά και σε μία συγκεκριμένη διαδικασία υλοποίησης της άποψης για το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης. Τα δάκρυα για το τέλος της τεχνολογικής εκπαίδευσης θα μου επιτρέψετε να πω ότι θέλουν μία, εν πάση περιπτώσει, αίσθηση αυτοελέγχου. Διότι ποιος κατέστρεψε την τεχνολογική εκπαίδευση, μπορείτε να μου το πείτε. Ποιος άφησε τα ΤΕΙ στη μοίρα τους, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θεωρούσε τα ΤΕΙ μονίμως ως το αποπέδι της ανώτατης εκπαίδευσης. Ποιος θεωρούσε τα ΤΕΙ ως ιδρύματα που ήταν προς εξυπηρέτηση μιας ιδιόμορφης πελατολογίας. Και ποιος αγνόησε όλα εκείνα τα πρόσωπα στα ΤΕΙ τα οποία κατάφεραν και δεν βούλιαξαν το δεύτερο βραχίωνα της ανώτατης εκπαίδευσης. Το ρωτάω αυτό, γιατί πραγματικά μετά τουλάχιστον το απόγευμα είναι κανείς υπέρ του ότι τα Ιόνια νησιά αποκτούν όλα ενιαίο πανεπιστήμιο. Είναι κανείς κατά στο ότι αναβαθμίζεται η ανώτατη εκπαίδευση στην Ήπειρο. Και αυτό δεν γίνεται με ίδρυση κάποιων τμήματων μόνον. Αυτό γίνεται και με τα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα που είπαμε, με το αγροδιατροφικό πάρκο, με τα μνημόνια συνεργασίας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με τα διετή προγράμματα σπουδών. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο μεταρρύθμισης. Αναζητείτε, όχι η κριτική σε αυτό, αλλά αναζητείτε το εναλλακτικό σχέδιο σε αυτό. Υπάρχει? Αν υπάρχει, να το συζητήσουμε. Αν δεν υπάρχει, να δούμε πράγματι τις αδυναμίες αυτού νου και πράγματι εγώ πρώτος θα σας πω ότι είναι σίγουρο ένα τέτοιο πρωτόγνωρο εγχείρημα ότι θα έχει και αδυναμίες, αναμφισβήτητα. Νομίζω ότι ο κύριος Φωτάκης και χθες και σήμερα με μεγάλη σαφήνεια εντόπισε τις διαφορές στα πανεπιστημιακά ερευνητικά κέντρα και στα εθνικά ερευνητικά κέντρα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν τα εξής. Η έρευνα όπως και η εκπαίδευση δεν είναι κάτι το στατικό. Σήμερα υπάρχουν πολλαπλές θεσμικές δυνατότητες για την έρευνα. Δεν όπως ήταν παλιά. Αλλάζουν τα πράγματα και ως χρηματοδότηση της έρευνας και ως κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και ως είδος πρακτικής. Εδώ λοιπόν πρέπει να ανταποκριθούμε και θεσμικά σε αυτές τις αλλαγές που γίνονται. Και ξέρετε, έχει ενδιαφέρον. Μας κατηγορείτε ότι είμαστε αντιευρωπαϊστές, αιμονικοί, φοβικοί, δεν βλέπουμε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Θέλετε να σας δανείσω τον υπολογιστή μου να δείτε κάτω από το λίμα University Research Centers πόσες εκατοντάδες τέτοια κέντρα υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί ανόητοι. Έτσι δεν είναι? Άρα εδώ πρέπει να δούμε την συμπληρωματική λειτουργία των θεσμών της έρευνας μέσα σε ένα τοπίο πραγματικά πολύ δυναμικό, όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και διεθνώς, όσον αφορά τα ερευνητικά ιδρύματα. Και πράγματι τα πανεπιστημιακά ερευνητικά ιδρύματα όταν είχαν πρωτογίνει, τα ΕΠΗ, τα ερευνητικά, τα Ινστιτούτα, με συγχωρείτε, ναι, τα Ινστιτούτα, ξέρετε ότι είχαμε διάφορα διαχειριστικά προβλήματα, το ξέρετε καλύτερα από μένα, όχι απ' όλα προφανώς,
αλλά από αρκετά. Το δεύτερο είναι ότι ήταν μονοθεματικά. Το τρίτο είναι ότι ήταν εντελώς ανεξάρτητα από τη Σύγκλιτο. Η Σύγκλιτος είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο των πανεπιστημίων, δημοκρατικά συγκροτημένο, και πρέπει να έχει την ευθύνη του Ιδρύματος σε όλα όσα γίνονται στο Πανεπιστήμιο. Ακριβώς αυτή είναι η λογική των ερευνητικών κέντρων, όπως επίσης και των Ινστιτούτων που έχουν αυτόν τον οριζόντιο χαρακτήρα. Τώρα, ρωτήθηκα από την κυρία Καραμαλή, μάλλον ρωτηθήκαμε όλοι από την κυρία Καραμαλή, αν είναι ενιαία και ακαδημαϊκά τα κριτήρια για αυτά που πάμε να κάνουμε. Προφανώς εννοεί ότι δεν είναι ακαδημαϊκά και είναι πελατειακά. Έτσι δεν είναι, γιατί άμα δεν είναι ακαδημαϊκά, τι άλλο θα είναι. Ορίστε, ναι, με ρωτήσατε. Αλλά ξέρετε, δεν μπορεί ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο προβληματισμός του να είναι αν είναι ακαδημαϊκά ή πελατειακά. Υποτιμά και την ιστορία και την προβληματική αυτού του κόμματος. Άλλο είναι να πείτε διαφωνούμε με τα ακαδημαϊκά κριτήρια, αλλά το μόνο δίλημα εσείς που βλέπετε είναι αν είναι ακαδημαϊκό ή θέμα διαπλοκής. Θέλω να σας πω, το είπα και προχθές και το λέω με κάθε σεβασμό. Αποφασίστε το ότι έχει τελειώσει αυτό. Έχει τελειώσει το πελατειακό. Τι να κάνουμε. Δεν σας βολεύει. Σας ενοχλεί. Σας αποπροσανατολίζει. Η ζωή είναι δύσκολη. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε να κάνουμε είναι το από κάτω. Αυτό που τα ιδρύματα συζητάνε, ξανασυζητάνε, παιδεύονται, συζητάμε εμείς μαζί τους κτλ. Και πάμε ένα βήμα παρακάτω. Αν εσείς θεωρείτε ότι εδώ υπάρχει ένα απίστευτο πλέγμα διαπλοκής, πραγματικά έχει ένα ενδιαφέρον, αλλά θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι το ενδιαφέρον είναι μόνο ως προς το φαντασιακό, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα. Και το είδατε χθες. Χθες, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, την συγκρουσιακή και δυναμική συνύπαρξη των διαφόρων συλλογικών οργάνων. Αλίμονο αν με τη Σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ή του Ιόνιου Πανεπιστημίου συμφωνούσαμε σε όλα. Πέρα από το ότι θα ήταν απολύτως βαρετό, δεν θα πήγαινε και την κουβέντα ένα βήμα παρακάτω. Εδώ λοιπόν μέχρι 14 Ιουλίου που πήγαμε με την κυρία Τζούφη στη Σύγκλιτο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και συνεδριάσαμε ένα ολόκληρο απόγευμα και λύσαμε διαφορές που είχαν προκύψει. Διαφορές δεν ήταν διαφορές ανταγωνιστικές του μαύρου άσπρου, ήταν διαφορές που μέσα από τη συζήτηση προέκυψε η παραπέρα βελτίωση. Τώρα, και η κυρία Σκούφα το είπε, το πάτε κι εσείς, τα επαγγελματικά δικαιώματα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο κληρονομήσαμε και είναι από τις πολύ σοβαρές κληρονομιές. Και το κληρονομήσαμε γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν θέλανε να λύσουν αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα, ακριβώς επειδή είχαν μια πολιτική κουλτούρα που βασιζόταν στην κουλτούρα του πελατειακού κράτους. Προσπαθούμε να το λύσουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Υπάρχουν κατεστημένες νοοτροπίες, υπάρχουν κατεστημένα συμφέροντα. Προσπαθούμε στις επιτροπές και με τη βοήθεια του τεχνικού επιμελητηρίου να λιάνουμε διάφορα προβλήματα. Σε ορισμένα είμαστε κοντά, σε ορισμένα δεν έχουμε κάνει πρόοδο. Και αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι το Υπουργείο Παιδείας όχι μόνο το έχει σαν πρώτη προτεραιότητα, το έχει αποδείξει ότι το έχει σαν πρώτη προτεραιότητα και θα λύσουμε ως ένα βαθμό ορισμένα από αυτά τα προβλήματα. Εκείνο όμως που θέλω να διαβεβαιώσω είναι οτιδήποτε αλλαγή περιέλθει τώρα, δεν θα υπάρχει καμία απολύτως αλλαγή ή αναστάτωση στα επαγγελματικά δικαιώματα όσων έχουν πάρει πτυχίο. Είναι προφανές αυτό, ούτε καν το συζητάμε. Τώρα, καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει άποψη ότι η λογοθεραπεία πρέπει να πάει στην ιατρική, όχι στις κοινωνικές επιστήμες κτλ. Θα κάνω μία έκκληση όπως την έκανα και χθες. Λέω, σε ορισμένα θέματα καλό είναι οι βουλευτές να μην έχουν άποψη. Ας το αφήσουμε στους ειδικούς. Οι άνθρωποι συζητήσανε μεταξύ τους.
τα βάλανε κάτω. Η ιατρική σχολή το δέχτηκε, η σύγκλητος το δέχτηκε, τα τμήματα τα δέχτηκαν κτλ. Για ποιο λόγο τώρα μπερδεύουμε εμείς πράγματα που δεν τα γνωρίζουμε κιόλας. Γι' αυτό η αυτονομία των ιδρυμάτων ως προς τα επιστημονικά ζητήματα πρέπει, νομίζω, να τη σεβαστούμε. Και τώρα, το κοπτοραπτική στο Ιόνιο δεν βοηθάει, έτσι δεν είναι? Γενικά, κοπτοραπτική υποβαθμίζει τη συζήτηση. Αν θεωρείτε επί ένα χρόνο ότι καθυστερήσαμε γιατί δεν μας βγήκε το κουστούμι λόγω κοπτοραπτικής, εντάξει, δεν είμαστε και τόσο εραστέχνες, θα μας έβγαινε πολύ πιο απλά. Εντάξει. Προσπαθήστε λοιπόν να καταλάβετε τη διαδικασία και σας προκαλώ, και αν χρειάζεται περισσότερο χρόνο στην τοποθετήσή σας, να μας πείτε στην τελευταία συνεδρίαση τι θα προτείνατε εσείς να κάνουμε. Γιατί έχουμε και άλλα ιδρύματα τα οποία είμαστε στη διαδικασία ζήτησης. Υπάρχει άλλο σχέδιο, υπάρχει άλλη διαδικασία. Και θα σας παρακαλούσα, και έρχομαι τώρα και στις τοποθετήσεις της κυρίας Κεφαλίδου, να μην προσβάλλουμε πρόσωπα. Τι σημαίνει ευεργετούμενοι φορείς? Ήτανε θετική, λέει χθες, οι ευεργετούμενοι φορείς. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το ΤΕΙ Υπήρου, το ΤΕΙ Ιωνίων Ίσων και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό, διότι δεν υπάρχει ευεργεσία, δεν υπάρχει φιλανθρωπία, δεν υπάρχει ψηφοθυρία. Υπάρχει ακαδημαϊκότητα και στην ακαδημαϊκότητα... Ορίστε. Κυρία Κεφαλίδου, σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε... Σας παρακαλώ. Κυρία Τζούφη. Να σας πω... κύριοι συνάδελφοι, μας παρακαλώ κρίνουν. Πολύ, έχουν γίνει οι τοποθετήσεις. Κυρία Κεφαλίδου, κυρία Κεφαλίδου, κυρία Κεφαλίδου, σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Κυρία Τζούφη, μην διακόπτετε. Διακόπτουμε τον Υπουργό. Έχει μια ενότητα στη λογική του. Με συγχωρείτε, γιατί αναφέρετε και ονομαστικά. Δεν έχει σημασία. Μπορεί κανείς στο χρόνο που του δίδεται να απαντήσει. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καταστρέφεται και η δραματουργία της του λόγου. Η δραματουργία, η οποία δεν είμαι και σίγουρος αν περιλαμβάνει και τη θεατρολογία. Αλλά είναι προφανές. Αυτό είναι, η θεατρολογία ελέγχει τη δραματουργία, ναι, δεν το ξέρω, θεωρητικά. Όχι, ξέρετε, όταν ακούω, μας ακούν όλοι και μας κρίνουν, είναι από αυτές τις αλήθειες που δεν είναι αλήθεια. Εντάξει, γι' αυτό λέω εγώ. Δεν είναι σωστό να λέμε ότι συμφωνούν οι ευεργετούμενοι φορείς. Δεν είναι σωστό για τους φορείς. Δεν είναι σωστό για τους φορείς. Δεν είναι σωστό για την ανώτατη εκπαίδευση. Δεν είναι σωστό για σοβαρά κόμματα να μιλάνε έτσι. Ακόμη χειρότερο, ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αλλάξει τα φώτα στη δημόσια εκπαίδευση. Το διαβάζατε κιόλας, να πω ότι ήταν προφορικό, χάνετε τα λόγια. Ποιο να πω? Ποιο? Σας παρακαλώ, κυρία Κεφαλίδου, κυρία Κεφαλίδου, κυρία Κεφαλίδου, μη... παρακαλώ πολύ, σας παρακαλώ πολύ, έχουμε κάνει μια πολύ παραγωγική, κυρία Κεφαλίδου, ακούστε, ακούστε κάτι, προστασία της, κυρία Κεφαλίδου, προστασία ενός, παρακαλώ. Προστασία, ειδικά η λογική, σας παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ, κυρία να Κεφαλίδου, πείτε να ανοίξει το μικρόφωνο για να καταγράφετε. Σας παρακαλώ. Στα πρακτικά, η προστασία, κυρία Κεφαλίδου, είναι η συγκροτημένη λογική και ο χρόνος που δίδεται στην λογική αυτή να αναπτυχθεί. Νομίζω ότι δεν είμαστε φιδωλοί, δίδεται χρόνος στους ομιλητές, αναπτύσσουν τη σκέψη τους, θα δοθεί και δεύτερος και επιπλέον χρόνος στην δεύτερη διαδικασία. Μην γίνεται αυτό, χάνουμε το κέντρο. Κύριε Υπουργέ, ναι. Με συγχωρείτε. Πειθαρχημένα. Όχι, δεν είναι πειθαρχημένα. Και λέω με στόχο. Με συγχωρείτε. Χρονικό. Έχει χρονική πειθαρχία. Γιατί ξέρετε, πρέπει να δουλέψει και τις νομοτεχνικές, όπως μου είπατε. Έχει σημασία. Όταν απευθύνθηκε στην κυβέρνηση η οποία λέει, κατηγορείται να αλλάξει τα φώτα στη δημόσια εκπαίδευση, η κυβέρνηση δεν άρχισε να διαμαρτύρεται.
Όταν εγώ λέω ότι το είπατε, διαμαρτυρώσαστε. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Όχι. Όχι, όχι. Όχι, όχι, όχι. Κυρία Κεφαλίδου, μπορείτε, καταρχήν, μπορείτε να ανοίγετε το μικρόφωνο. Με συγχωρείτε. Δεν θέλετε. Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, λοιπόν, όλοι. Όχι, καταλλαγή. Έχουμε εργαλεία, έχουμε λογική επιχειρηματολογία, έχουμε εργαλεία, μπορούμε να φέρουμε σε πέρα στις διαδικασίες. Επειδή, κύριε Υπουργέ, επειδή η εκπρόσωπος του συγκεκριμένου κόμματος είπε ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να αλλάξει τα φώτα στη δημόσια εκπαίδευση. Όχι. Κύριε Υπουργέ, τα σχήματα λόγου δεν είναι καλό να μπαίνουν σε κριτική τα σχήματα λόγου. Αν θέλετε... Κύριε Στέφο, τι συμβαίνει? Με συγχωρείτε. Τι συμβαίνει, κύριε Στέφο? Δεν έχουμε άποψη όλοι συγχρόνως επί υφολογικών ή άλλων ζητημάτων. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Με συγχωρείτε. Αν μ' άφηνε η κυρία Κεφαλίδου, θα απαντούσα με επιχειρήματα. Αλλά καταλαβαίνω ότι αρνείται ότι είπε αυτήν την έκφραση. Α, δεν την αρνείται. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Θα ήθελα, λοιπόν... Μα σας παρακαλώ, εσείς δέχεστε το ύφος το δικό σας, αλλά δεν θέλετε αλλού ύφος. Δεν γίνεται μόνο να ζυγάς τη ζωή να κερδίζετε. Όχι, αν είχα αυτή την... Θα σας παρακαλούσα να ανοίξει το μικρόφωνο για να καταγραφούν στα πρακτικά. Δεν γίνεται. Νομίζω αυτό. Ότι είναι γιατί ένα στα κομμάτι... όρια του υβριστικού ακούστε, αυτό. Ακούστε. Όχι, δεν είναι καλά. Δεν υπάρχει καμιά πρόθεση υβριστικής παρέκβασης. Νομίζω ότι μπορούμε να μένουμε στην επιχειρηματολογία μας. Παρακαλώ πολύ. Το έχουμε κερδισμένο αυτό στην Επιτροπή μας. Νομίζω ότι μπορούμε να το υπερασπιστούμε όλοι. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Εδώ, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε. Διότι προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς σημαίνει να αλλάξουμε τα φώτα. Δηλαδή, αυτά που κάναμε για την ανώτατη εκπαίδευση και αλλάξαμε ένα καθεστώς που ίσχυε από το 2011 και είχε οδηγήσει κυριολεκτικά στην κατάρρευση της ανώτατης εκπαίδευσης, πάλι ήταν για να αλλάξουμε τα φώτα. Ή μήπως αλλαγή των φώτων είναι... το ότι μπαίνουν κανόνες, μπαίνει μία κανονικότητα και οι άνθρωποι πια ξέρουν μέσα στα ιδρύματα για το πώς θα πορευτούν. Αυτά είναι ερωτήματα τα οποία ζητάν απάντηση με επιχειρήματα. Και βεβαίως ελέγχθη πάλι με τη συγκεκριμένη λέξη ο ενταφιασμός της τεχνικής εκπαίδευσης. Ενώ υποψιάζομαι ότι αυτό που έγινε επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, που όλα σε μία νύχτα θεωρήθηκαν ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ΤΕΗ, και στη συνέχεια αφέθηκαν στην μοίρα τους, δεν ήταν ο ενταφιασμός τους. Τώρα, μέσα στα διάφορα επιχειρήματα, είναι ότι δεν μπορεί να ιδρυθεί τμήμα μετάφρασης και διερμηνίας, γιατί πολύ κοντά υπάρχει κάτι άλλο. Θα παρακαλούσα να δούμε την λογική συνοχή τέτοιων επιχειρημάτων. Δηλαδή, τι να κάνουμε, να κλείσουμε την πληροφορική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, γιατί απέχει από του ζωγράφου 3,5 χιλιόμετρα που υπάρχουν αντίστοιχα τμήματα, ή να κλείσουμε τα μισά τμήματα στην Αθήνα, ή να κλείσουμε το ιστορικό στα Γιάννενα ή στο Ιόνιο, επειδή είναι σχετικά κοντά. Σας παρακαλώ, αυτά δεν πρέπει να λέγονται. Δεν πρέπει να λέγονται, δηλαδή, είναι αστεία ως επιχειρήματα. Και βεβαίως, το μεγάλο θέμα, ότι εντάσσονται όλοι ελεύθερα. Δηλαδή, τι κάνουμε εμείς τώρα για να καλοπιάσουμε τους διδάσκοντες στα ΤΕΗ, εντάσσονται όλοι κατευθείαν. Σας παρακαλούσα πάρα πολύ να σεβαστούμε τους συναδέλφους των ΤΕΗ. Αν έχετε την καλοσύνη να δείτε και τα βιογραφικά τους, τα οποία είναι αναρτημένα στο διαδίκτυο, και να ξέρετε ότι κρίνονται. Τώρα, ο κύριος Δελής είπε ότι οι νέοι δεν σπουδάζουν για το κέφι τους, αλλά για να βρουν δουλειά. Κοιτάξτε, να συμφωνήσουμε και οι δύο
ότι τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μέρος της συνολικής εκπαίδευσης και άρα έχει σχέση με τη μόρφωση των πολιτών μας κατά κύριο λόγο. Ναι ή όχι, αλλιώς δεν γίνεται. Αλλά πώς να συμφωνήσουμε σε κάτι τέτοιο όταν μετά η επιχειρηματολογία σας απογειώνεται. Είπατε για το ενιαίο πτυχίο και σας ρώτησα και δεν μου απάντησατε και ευτυχώς οι συνάδελφοι εδώ είχαν καταλάβει τι εννοείτε. Εννοείτε εσείς όλα τα αντίστοιχα τμήματα σε όλη την Ελλάδα να έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Καταλαβαίνω σωστά. Αν είναι έτσι, πάει περίπατο πλουραλισμός. Αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα. Ότι δηλαδή όλα τα οικονομικά τμήματα πρέπει να έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, όλα τα ιστορικά το ίδιο, όλα τα χημικά το ίδιο, ούτε στις πιο μονολιθικές περιόδους της Σοβιετικής Ένωσης δεν είχαμε τέτοια προγράμματα σπουδών. Ο πλουραλισμός είναι εγγενές στοιχείο της γνώσης. Είναι εγγενές στοιχείο της κουλτούρας μας. Δεν λέω ούτε της δυτικής, ούτε της ευρωπαϊκής, της δικής μας κουλτούρας. Και εσείς ερχόσαστε εν έτη 2018 να πείτε, όχι, όλα τα γνωστικά αντικείμενα πρέπει να έχουν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό δεν είναι κρατισμός. Αυτό υπερβαίνει τον κρατισμό και θα σας παρακαλούσα. Όπως είπε και ο κύριος Μπαξεβανάκης, είστε ένα κόμμα με ιστορία, είστε ένα κόμμα σοβαρό, να τα ξαναδείτε αυτά τα πράγματα. Ούτε να αντιγράψουμε κανέναν ούτε τίποτα άλλο, αλλά μην επιμένετε σε τέτοιου είδους πράγματα. Και βεβαίως μιλήσατε για τους φραγμούς, τους ταξικούς που βάζουμε στην ανώτατη εκπαίδευση. Βεβαίως το γεγονός ότι οι μετεγραφές των αδελφών προχώρησαν και προχώρησαν πάρα πολύ επιτυχημένα, ότι είχαμε αύξηση φέτος για 45% με 45%, ότι στο στεγαστικό επίδομα δίνουμε κάθε χρόνο 40 εκατομμύρια, στο ότι υπάρχει η αύξηση των υποτροφιών από το ΙΚΙ και ότι αυτά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, αυτά όλα δεν δείχνουν και μια ιδιαίτερη ταξικότητα. Θα έλεγα το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα, οι βιομήχανοι δείχνουν ενδιαφέρον για τα διετή. Να σας πω κάτι. Τυχαίνει να ζούμε σε έναν καπιταλιστικό κόσμο και έχουμε να κάνουμε με βιομηχάνους. Εκεί στέλνουμε, σε αυτές τις επιχειρήσεις καπιταλιστικές, στέλνουμε τα παιδιά για να κάνουν μαθητεία. Εκεί στέλνουμε άλλους να κάνουν πρακτική άσκηση κτλ. Κτλ. Η σχέση με τους παραγωγικούς φορείς είναι μία πραγματικότητα και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να λειτουργήσει στο ότι οι επιχειρήσεις αυτές δεν πρέπει να είναι κρατικοδίαιτες και οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Τώρα, έθιξε ο κύριος Μαυρωτάς το θέμα της ειδικής αγωγής. Να συμφωνήσουμε τον κύριο Μαυρωτά σε ένα πράγμα. Το είπε ο ίδιος δηλαδή, επαναλαμβάνω τις λέξεις του, ότι το σημαντικό είναι το πρόγραμμα σπουδών. Το περιεχόμενο σπουδών, έτσι δεν είναι? Πράγματι είδατε χθες ότι υπήρχε μία διαφορά εδώ. Αυτή η διαφορά είναι διεθνής διαφορά, είναι μία επιστημονική διαφορά. Όπως είπα και χθες, επιστημονικές διαφορές δεν λύνονται με πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Να συμφωνήσουμε όμως ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό θέμα και ότι πρέπει να είναι αναβαθμισμένα εκείνα τα προγράμματα, εκείνα τα σεμινάρια, εκείνα τα μεταπτυχιακά κυρίως, γύρω από τα θέματα ειδικής αγωγής. Τώρα, οι επικαλύψεις που υπάρχουν στα ιδρύματα. Κοιτάξτε, το θέμα της επικάλυψης είναι ένα θέμα αρκετά σύνθετο στην ανώτατη εκπαίδευση. Διότι πράγματι μπορεί να υπάρχουν επικαλύψεις ανάμεσα σε δύο τμήματα, αλλά υπάρχουν και επικαλύψεις που δεν μπορούν παρά να υπάρχουν. Ας πούμε, υπάρχουν επικαλύψεις ανάμεσα στη φυσική και τα μαθηματικά. Δεν λέμε να κλείσει ένα από τα δύο. Έτσι δεν είναι? Το λέω σε αυτό που είπατε για την πληροφορική, στην Άρτα και την Πολυτεχνική. Λέω λοιπόν ότι οι επικαλύψεις είναι και ένα εγγενές στοιχείο της πανεπιστημιακής ζωής και πάρα πολλές φορές έχει σχέση με τον χαρακτήρα αυτού καθεαυτού του γνωστικού αντικειμένου. Για το τμήμα μηχανολόγων που είπατε, το συζήτησε πάρα πολύ συστηματικά η Πολυτεχνική Σχολή. Το συζήτησε πάρα πολύ συστηματικά η Σύγκλιτος. Νομίζω ότι πρέπει να σεβαστούμε τις προτάσεις τους, πέρα αν αυτό σημαίνει ότι εμείς το κάναμε για να κτλ. Εμείς είπαμε τις Πολυτεχνικές Σχολές, οι οποίες, όπως ξέρετε, είναι σε μια διαδικασία συγκρότησης του προφίλ της, να πάμε ένα βήμα παραπάνω. Τώρα, ξαφνικός έρωτας με τον κύριο Μακρόν. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ούτε ξαφνικός είναι, ούτε έρωτας είναι. Εκείνο που λέω είναι να
Αυτό που θέλω να πω είναι σε κάτι που εσείς ειδικά είστε πάρα πολύ ευαίσθητος. Ποιο? Εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πρόταση που τυχαίνει να είναι του Μακρόν, αλλά είναι μία πρόταση που ζυμώνεται με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο στην Ευρώπη. Εκείνο που λέμε είναι μην μας πιάσει ένα φοβικό, όπως με τα ερευνητικά κέντρα, και απομακρυνθούμε. Μην θεωρούμε ότι ο κόσμος έξω πρέπει να μας αφήνει αδιάφορους. Προφανώς να μην πέσουμε σε αντιγραφές και το ένα και το άλλο. Αλλά για να σκέφτονται αυτά, για να προγραμματίζουν αυτά και για τα οποία πρέπει τα ελληνικά πανεπιστήμια να μην μείνουν έξω, πρέπει να κάνουμε προσπάθεια γι' αυτό, πρέπει τουλάχιστον να τα καταλάβουμε και να τα ακούμε. Συμφωνώ με το θέμα αυτό που είπατε, το είπα άλλωστε και τις προάλλες, για το θέμα των φυσικών καταστροφών. Παρόλο που υπάρχουν προγράμματα, το είπατε και εσείς, νομίζω ότι οτιδήποτε θα ενισχύσει τη συνείδηση των παιδιών, οτιδήποτε θα είναι συστηματικό εκτός συγκυρίας, θα πρέπει να ενισχυθεί. Πράγματι γίνονται πολλά περισσότερα για τους σεισμούς, πολύ λιγότερα για τις φωτιές, πολύ λιγότερα για τις πλημμύρες και προφανώς να δεχθούμε αυτό που λέτε. Τελειώνω με δύο θέματα. Ο κύριος Παρασκευόπουλος αναφέρθηκε στο άσυλο και κάνω μία έκκληση ότι έχουμε μία εξαιρετική ευκαιρία. Εξαιρετική ευκαιρία. Θα σας αποσταλεί το πόρισμα όπως θα πάει και στις συγκλήτους φοιτητικές νεολαίες, στις φοιτητικές παρατάξεις, στις πολιτικές νεολαίες κτλ. Έχουμε μία ευκαιρία να συζητήσουμε συστηματικά αυτό το πρόβλημα. Υπάρχει μια εξαιρετική καταγραφή, έχει γίνει μια εξαιρετική δουλειά σε αυτήν την Επιτροπή. Έχει αναδειχτεί η συνθετότητα του προβλήματος. Είναι αυτό που ο κύριος Παρασκευόπουλος είπε, τα προβλήματα που παρουσιάζονται πρέπει για την αντιμετώπιση τους να γίνονται σταθμίσεις. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο κάτι το ενιαίο για όλα τα προβλήματα. Και νομίζω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία να συνεννοηθούμε και για το χαρακτήρα της παρεμβατικότητας που βλέπουμε σήμερα, παραβατικότητας με συγχωρείτε, αλλά και για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης. Έρχομαι σε κάτι το οποίο μας το έχουν πει και διάφοροι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί, είναι η ρύθμιση ενός θέματος που είναι κάτω από την προμετωπίδα αμετάθετη. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, το οποίο έχουμε υποσχεθεί ότι θα το λύσουμε και το λύνουμε. Είναι σχεδόν έτοιμη η νομοθετική ρύθμιση. Θέλουμε να την ελέγξουμε και με το νομικό συμβούλιο του κράτους, γιατί θέλουμε να είμαστε 100% σίγουροι για την εγκυρότητα της λύσης και σίγουρα, μα σίγουρα, θα έρθει στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το Σεπτέμβριο και που θα είναι για τα επόμενα ιδρύματα. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με συγχωρείτε για την υπέρβαση του χρόνου.